Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις πανελλαδικές εξετάσεις, με τα φροντιστήρια που καμισά στο Ηράκλειο να στηρίζουν έμπρακτα και ως προς το ψυχολογικό κομμάτι τους υποψηφίους, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από υπέρμετρο στρες. Και φέτος, παραμονή των πανελλαδικών, πραγματοποιήθηκε δωρεάν ανοιχτό επαναληπτικό μάθημα για την ύλιστη νεοελληνική γλώσσα, με την αίθουσα σε κεντρικό ξενοδοχείο να γεμίζει ασφυκτικά από υποψηφίους και γονείς. Βάζοντας τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση και χωρίς υπερβολές, ο φιλόλογος και διευθυντής των φροντιστηρίων που καμισά Ηρακλείου, Μανώλης Μαυράκης, έδωσε ένα ακόμη μάθημα ζωής στους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων. Κάνουμε μια προσπάθεια για ένα τελευταίο διάβασμα, μια τελευταία επανάληψη. Θα επιμείνουμε στα κύρια σημεία της εξέτασης του μαθήματος και τις πιθανές δυσκολίες που οι υποψήφοι θα αντιμετωπίσουν. Είναι μια κρίσιμη μάχη, όμως. Η πραγματική διάσταση είναι αυτή που καθορίζει τα πράγματα και δεν χρειάζονται υπερβολές. Μας καθοδηγούν τόσο καιρό, προσπαθούμε για το καλύτερο. Μας βοήθησε ο κύριος Μαυράκης, θα μας πει τα σως, τι πρέπει να προσέξουμε. Και τώρα που κάνουμε ειδικά επαναληπτικά, να τους στείλουμε μήνυμα, να τους πάρουμε τηλέφωνο, είναι πάντα εκεί. Τα σως στην έκθεση, με το ανοιχτό δωρεάν επαναληπτικό μάθημα να παρουσιάζεται με διαφορετική ματιά, προκειμένου να μην επιβαρύνει τη διάθεση των υποψηφίων παραμονές των εξετάσεων. Επειδή ξέρουμε πόσο κρίσιμο είναι το ξεκίνημα, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε και έναν διαφορετικό τόνο, προκειμένου να βοηθήσουμε λίγο το ψυχολογικό τομέα. Ξέρουμε πόσο σημαντική είναι η διάθεση των παιδιών, η διάθεση των υποψηφίων. Πάντα υπάρχει βέβαια το άγχος, το τι θα πετύχουμε, ψάχνουμε να δούμε και τι μας αρέσει, γιατί πολλοί δεν ξέρουν ακριβώς τι είναι αυτό που θέλουν, αλλά εμείς ξέρουμε όμως. Όπως υποστηρίζουν νέοι και νέες, τα φροντιστήρια που καμισάς είναι η δεύτερη τους οικογένεια. Είναι. Μετά το σπίτι είναι το φροντιστήριο και λογικό είναι, είμαστε τόσες ώρες εδώ. Και, ναι, είναι η δεύτερη οικογένεια, ναι. Ο κύριος Μαυράκης εδώ μας ξέρει όλους, ρωτάει για όλους, ενδιαφέρεται, πάντα δίπλα μας στηρίζει. Οι καθηγητές είναι πάντα εκεί δίπλα μας, στις απορίες μας, στο να μας δείξουν κάτι παραπάνω και εμείς να μάθουμε. Μετά από καλή προετοιμασία και ανεβασμένη ψυχολογία, ατενίζουμε αισιοδοξία το μέλλον τους. Θέλω να περάσω στατιστική ή επιστήμη και τεχνολογίες υλικών. Θέλω να πάω στατιστική, κάτι να ασχοληθώ με τα μαθηματικά γιατί μου αρέσουν. Υπάρχουν παιδιά που έχουν κοπιάσει πάρα πολύ και πραγματικά θέλουν να δουν αυτόν τον κόπο να έχει ένα πολύ θετικό αντίκρισμα. Στη διάρκεια του επαναληπτικού μαθήματος αναλύθηκαν τα μέρη του διαγωνίσματος, έγιναν οι κρίσιμες επισημάνσεις ή παρατηρήσεις για την τεχνική με την οποία συντάσσεται η περίληψη, ενώ παρουσιάστηκε όλη η γκάμα των ασκήσεων με πολύτιμες συμβουλές και την δομή, ανάπτυξη και τεκμηρίωση των απαντήσεων, ενώ δεν έλειψαν και συμβουλές για τη διαχείριση του άγχους των εξετάσεων. Εκ μέρους του φροντιστήριου που καμισά Ηρακλείου, να ευχηθώ ηρεμία, ψυχραιμία και δύναμη για αυτήν την προσπάθεια των υποψηφίων, θα έλεγα όλων των υποψηφίων της Κρήτης.